Να πάμε στις πατσίδες, θέλω να πάμε σε μια ξεχωριστή πρωτοβουλία με φόντο μία δενδροφύτευση και συγκεκριμένα στις 29 Ιανουαρίου με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πατσιδών απευθύνει ένα κάλεσμα. Εδώ είμαστε λοιπόν να βοηθήσουμε να επικοινωνήσει ο Σύλλογος με τους τηλεθεατές και με τους κατοίκους εκεί περιμετρικά της περιοχής. Λοιπόν, ομορφαίνουμε το χωριό μας, έλα και εσύ. Πάμε λοιπόν να αναφερθούμε σε αυτή την πρωτοβουλία. Πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο, τον κύριο Κωνσταντίνο Γκούφα, πρόεδρος Πολιτιστικού και Εξοραϊστικού Σύλλογου Πατσιδών. Πώς είστε, τι κάνετε? Πάρα πολύ καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ και για τη δική σας βοήθεια εδώ στην προσπάθεια που κάνουμε. Γιατί ο εθελοντισμός είναι πολύ βασικός και κυρίως εδώ στις δικές μας περιοχές, στις τοπικές κοινωνίες, στις μικρές. Και θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε και τον κόσμο για να γίνει και αυτή η δεντροφύτευση αλλά και άλλες συνδράσεις που διοργανώνει ο Πολιτιστικός. Ξέρετε, είναι μία από τις περιοχές που ακόμα και σήμερα, και είναι πολύ όμορφο να αναφέρουμε τη λέξη χωριό, όπως είπα, το μορφαίνουμε το χωριό μας. Δεν λέμε αναφέρουμε την περιοχή μας, ομορφαίνουμε το χωριό μας. Οπότε, για πείτε μας λίγο κάποιες λεπτομέρειες. Πότε θα πραγματοποιηθεί, ποιες ώρες θα πραγματοποιηθεί η δενδροφύτευση, σε ποιους απευθύνεστε? Λοιπόν, την Κυριακή 29, 10 ώρα το πρωί, θα φυτέψουμε πάνω από 150 δέντρα. Φέτος έχουμε επιλέξει, είναι μια δράση που είναι κάθε χρόνο. Φέτος έχουμε επιλέξει να φυτέψουμε κυπαρίσια, πεύκα, χαρουκιές. Θα γίνει περιμετρικά του παραδοσιακού χωριού, μέσα στο παραδοσιακό χωριό, σε ένα πολύ όμορφο χώρο που έχουμε, όπου γίνονται όλες οι πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, και στο πάρκο των Πατσίδων που συνεχώς αναβαθμίζεται, με τον Πολιτιστικό Σύλλογο να είναι μπροστάρης. Και θα μου επιτρέψετε να απευθύνω και κάτι στον Δήμαρχο Αρχανούνα Θεσσαλονίκη, τον κύριο Κοποτάλη, ότι περιμένουμε την μία πιστοποιημένη παιδική χαρά, διότι όσο περνάει και ο καιρός, όσο περνάνε τα χρόνια, οι πατσίδες μεγαλώνουν. Είναι μία περιοχή που συνεχώς αναπτύσσεται. Σωστά, βέβαια. Είναι από τις περιοχές όπου η νέα γενιά παραμένει στον τόπο, παραμένει στο χωριό. Και βέβαια, εντάξει, είναι και δίπλα και στις Αργάνες, βέβαια, και στο Ηράκλειο πολύ κοντά, είστε σε ένα κομβικό σημείο. Οπότε, καλό είναι ο Δήμαρχος να πάρει λίγο έτσι σοβαρά την συγκεκριμένη παιδική χαρά και έχει αργήσει, θα πω εγώ. Οπότε δενδροφύτευση σε δημόσιο χώρο, έτσι δεν είναι? Ναι. Κυρίως δίνουμε το βάρος σε αυτή τη δενδροφύτευση στο παραδοσιακό χωριό μέσα. Ναι. Ορισμένα δέντρα τα κάνουν αντικατάσταση, τα οποία τεράστια να το πω, και όπως αν γνωρίζετε και τις δημιουργίες, οι οποίες δυστυχώς είχαμε πολλά προβλήματα φέτος. Προσβλήθηκαν από κάμπια και εκτεράστηκαν. Πολλά, βέβαια. Και στη Δυτική Κρήτη το πρόβλημα και το φαινόμενο πραγματικά καταγράφεται πολύ πιο έντονα. Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχηθώ... Θα μου επιτρέψετε. Βέβαια, πάμε. Ναι. Να μου επιτρέψει να ευχαριστήσω τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας και Πρωτογενή Τομέα, τον κύριο Σαμαριτάκη Μανώλη, ο οποίος μας παραχωρεί και τα δέντρα αυτά. Ήδη έχουμε σιγά-σιγά, παίρνουμε ορισμένες παρτίδες. Ήδη έχω εδώ, αν θέλετε, να σας δείξω μερικά. Ναι, για να γυρίσει η κάμερα. Εδώ έχουμε μάλιστα τα πέφτα και τα κυπαρίσια. Και σιγά-σιγά ετοιμαζόμαστε, όπως και εδώ με τους εθελοντές και με τα μέλη του Συμβουλίου, που σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε για τη δεντροφύτευση 29 του μήνα. Βέβαια, αν μου επιτρέπετε και πάλι να πω ότι και το Σάββατο 28 θα είμαστε εδώ για την κοπή της πίτα στον ετήσιο απολογισμό και με ένα γλέντι με το συγκρότημα του Ευτύχη Μερτζάνη. Μπράβο, πρόεδρε. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς μας, καλή επιτυχία. Εδώ είμαστε να δούμε και το αποτέλεσμα. Να είστε καλά. Χαιρετισμούς εκεί σε όλη την περιοχή.